Είναι Παρασκευή πρωί. Είμαστε έξω από το πρώτο δημοτικό σχολείο της Ραφίνας με τον Δήμαρχο τον Βαγγέλη τον Μπουρνό. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα. Τι γίνεται εδώ, ποιον περιμένουμε? Εκτάκτως έρχεται η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, να επισκεφτεί τις δύο σχολικές μονάδες του πρώτου και του τέταρτου δημοτικού σχολείου, όπου κάθε μία από αυτές φιλοξενεί από δύο παιδιά, συνολικά τέσσερα παιδιά από αυτά που ήρθαν μαζί με τον κοβόη των ομογενών προσφύγων από την περιοχή της Μαριούπολης στην Ουκρανία, και έχουν ενταχθεί από την περασμένη Τρίτη στις σχολικές μονάδες και στην εκπαίδευση της χώρας μας. Δήμαρχε, είναι ομογενή τα παιδιά, ξέρουν ελληνικά, έτσι δεν είναι? Τα μισά από αυτά ξέρουν, τα μισά δεν ξέρουν. Μέσω των αυτόματων μεταφραστών που έχουν τα κινητά μας ή με αγγλικά που ξέρουν, γίνεται το μάθημα. Αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι έχουν ενταχθεί πλήρως, τα έχουν αγκαλιάσει τα άλλα παιδιά. Βοηθάει το ένα το άλλο και έτσι δεν βλέπουμε να υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά το θέμα της εκπαίδευσης στο βασικό επίπεδο. Έχουν εκκλημάτιστεί γενικά τα παιδιά, έτσι, στον τρόπο ζωής? Μην ξεχνάμε ότι έρχονται από μια άλλη χώρα, έτσι. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν ξεχάσει τίποτα από αυτά που ζήσανε, τα οποία ήταν πόλεμο στην πραγματικότητα, βομβαρδισμός των σπιτιών τους, τρόμος, επομένως τα κουβαλάνε μέσα τους. Πιθανώς να είναι ακόμα σε μια κατάσταση σοκ, πάντως έχουμε δει να ξανανθίζει το χαμόγελο στα χείλη τους. Μπράβο για την πρωτοβουλία που πήρατε εσείς και ο Δήμαρχος Ζωγράφος, ο κύριος Στόδας. Συγχαρητήρια. Κάνατε, ξεχωρίσατε από τους υπόλοιπους. Όχι ότι οι υπόλοιποι δήμοι όλοι συνεισφέραν, έτσι, και με τρόφιμα και με είδη πρώτης ανάγκης, αλλά εσείς το προχωρήσατε ένα βήμα παραπέρα, Δήμαρχε. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κόσμο που έχει σταθεί δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Είναι συγκινητική η αγάπη που έχει δείξει, η προσφορά του, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν όλα αυτά που χάσαμε. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα.